Το μοτίβο θορύβων και όκλησης έχει αλλάξει άρδινα από τις 23 Μαρτίου, όποτε και εφαρμόστηκε για πρώτη μέρα το απαγορευτικό άσκοπης μετακίνησης των πολιτών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι πόλεις να ερημώσουν περαιτέρω και να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο θόρυβος. Σε σημείο που κάποιες φορές ακόμη και μεγαλοπόλεις, σαν την Πάτρα, στο απόλυτο κέντρο τους, έχουν την ησυχία ορεινού χωριού λίγων κατοίκων. Η απότομη αυτή αλλαγή, κυρίως στους ήχους και τις δονήσεις της πόλης, έβγαλε στην επιφάνεια τροκτικά, που συνήθως εμφανίζονται μόνο τις νυχτερινές ώρες λόγω της ησυχίας που επικρατούσε. Αυτή η ησυχία, ωστόσο, πλέον παρατηρείται και υπό το φως της ημέρας. Αρκετοί πατρινοί που ζουν και κινούνται στο κέντρο έχουν διαπιστώσει με τα ίδια τους τα μάτια ποντίκια και αερουραίους να κυκλοφορούν μέρα μεσημέρι, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όχημα να έχει παρασύρει τροκτικό πρωινή ώρα, κάτι που δεν συνέβαινε σε καμία περίπτωση υπό το φως του ήλιου. Ανάλογη ανομαλία στη συμπεριφορά των ζώων παρατηρήθηκε και στα περιστέρια των πόλεων που έχουν εγκαταλείψει τις πλατείες όπου πριν τις ημέρες του κορονοϊού βρίσκονταν μόνιμα. Κόσμος κινείται πολύ λίγος και σίγουρα δεν είναι αυτός που θα σταματούσε να τα ταΐσει ή θα έπαιρνε το χρόνο του στην πλατεία.